Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ακόλπις πράξες η δεινός παραλελημένη έγκυρον τη θεϊκή επιστασία όσπερ και των παραλήτων ήγυρας πάλεν ή να κράζω σε σωσμένους υκτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη. Με μία συμπτωματική αφορμή, την αταξία των παιδιών στο Άγιο Βήμα, εισέρχεται στο θέμα του ο πατήρ Αυγουστίνος την Κυριακή του Παραλήτου, 8 Μαΐου 1960. Από τον άμβονα της όμορφης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργου των Αθηνών, θα ελέγξει την αθεοφοβία, θα στυλιτεύσει τα κακά έντυπα, θα καλέσει σε επιστροφή. Είδε η γης γέγονα, μη κέφι αμάρτανε ή να μη θυσί χείρον γέννητε. Ευχαριστώ αγαπητοί μου χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες και μικρά παιδιά, ευχαριστώ τον μεγαλοδύναμο Θεό και τον Άγιον Γεώργιο των Τροποθεώρων που με αξίωσε σήμερα να κηρύξω εις τον όμορφον αυτό ναό, στην ωραία αυτή εκκλησία που την έκτισε η πτωχιά αυτή συνοικία, που είναι πτωχιά βέβαια, αλλά είναι πλούσια εις αισθήματα αγάπης προς τον Θεό. Θα σας παρακαλέσω να δώσετε προσοχή. Τα λόγια θα είναι απλά, σύντομα. Υπήρχε, αγαπητοί μου, εποχή που οι άνθρωποι δεν ήξεραν γράμματα πολλά, δεν είχαν σχολιά, ακαδημίες, πανεπιστήμια. Υπήρχε εποχή που υπήρχαν άνθρωποι επάνω στα βουνά και στα λαγκάδια της πατρίδος μας που δεν ήξεραν να βάλουν υπογραφή. Αλλά τι με τούτο. Ήταν άγιοι άνθρωποι. Άξιζαν παραπάνω κάτι τέτοιοι που υπήρχαν στην πατρίδα μας, κάτι τσοπαναρέοι, βοσκοί, αγράμματοι. Άξιζαν παραπάνω από χιλιάδες επιστήμονες με κοντζάμ διπλώματα. Υπήρχε λέγω εποχή που δεν ήξεραν γράμματα οι παππούδες μας, αλλά είχαν τη σοφία, την πραγματική σοφία. Γιατί αδελφοί μου, ποια είναι η πραγματική σοφία? Είναι τα διπλώματα και τα γράμματα και τα πανεπιστήμια. Δεν τα περιφρονούμε αυτά τα πράγματα. Κάθε άλλο, ο Θεός εδώ και τα γράμματα και το μυαλό. Αλλά παραπάνω από τα γράμματα και από τις επιστήμες και τα διπλώματα είναι κάτι άλλο που ζυγίζει περισσότερο τη ζυγαριά του Θεού. Και εκείνο που ζυγίζει περισσότερο από τα γράμματα είναι η καρδιά. Και εκείνο που ζυγίζει περισσότερο από την επιστήμη είναι ο φόβος του Θεού. Στα παλιά σχολιά είχαν γραμμένα επάνω ότι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Εφοβούντο οι άνθρωποι των Θεών. Εφοβούντο το όνομά του το Άγιο. Εφοβούντο τα Αγίας του εντολάς. Εφοβούντο τα μικρά παιδιά. Η γιαγιά η αγράμματος έλεγε μη παιδάκι μου. Δεν τολμούσε μικρό παιδί να πει ψέμα. Δεν τολμούσε να πει κακό λόγο. Δεν τολμούσε να βλαστημήσει. Γιατί κάρβουνο στη γλώσσα και κάθε άλλο τιμωρία και έτρεμαν τα μικρά παιδιά και ήταν αγγελούδια μες στους δρόμους και ευλογία του Θεού ευτερούγεζε στην πατρίδα μας. Τώρα αθεοφοβία. Αθεοφοβία. Πού? Παντού. Και στο σπίτι και στο δρόμο και εδώ μέσα στην εκκλησία. Από την ώρα που μπήκα στην εκκλησία δεν ησύχασαν. Με νεύματα τους λέγω, καθίστε πρόνοιμα. Τίποτα. Λες και ήταν λαχαναγορά. Λες και ήταν το σπίτι τους. Λες και ήταν η αγορά. Τα παιδιά, ποιο να κατηγορήσω. Τον παπά, τον εαυτό μου, τους δασκάλους, τους γονείς, την κοινωνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, που καταδύσανε τα παιδιά να γελάνε μπροστά στην Αγία Τράπεζα.
μπροστά που τρέμουν οι άγγελοι. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, χριστιανοί μου, γιατί τέλος πάντων αμαρτάνουμε όλη την εβδομάδα. Να αμαρτάνουμε και εδώ μέσα στην Εκκλησιά του Θεού. Λοιπόν, αθεοφοβία. Δεν υπάρχει πλέον ο φόβος του Θεού. Και έτσι όχι μόνο μικρά αμαρτήματα, τα μικρά αμαρτήματα, αλλά και μεγάλα αμαρτήματα. Αμαρτήματα που τα άκουαν άλλοτε ο κόσμος και ανετρίχιαζε. Αμαρτήματα τρομερά. Αμαρτήματα όπως είναι η μοιχεία, όπως είναι η πορνεία, όπως είναι η απιστία στα ανδρόγυνα, όπως είναι αμαρτήματα σαρκικά στις σχέσεις των ανθρώπων, τέτοια αμαρτήματα που προκαλούσαν άλλοτε την φρίκη και τον ασθεναγμό και τα δάκρυα, τώρα πια τα αμαρτήματα αυτά είναι πρόοδος. Όποιος νέος δεν τα κάνει, όποια νέα δεν κάνει τα αμαρτήματα αυτά είναι καθυστερημένη. Πρέπει να είναι καθυστερημένη πίσω, μέσα σε 100-200 χρόνια πίσω. Πρόοδος και εξέλιξη θεωρούν την αμαρτία. Και έφτασαν τα χρόνια που είπε ο Ιερεμίας ο προφήτης, ότι θα έρθει μια γενιά. Θα έρθει μια γενιά κατηραμένη στον κόσμο. Μια γενιά κατηραμένη που θα πίνουν την μοιχεία και την πορνεία όπως πίνουν τον αράκι. Όπως πίνουν ένα αράκι, κατεβάζουν κάτω, έτσι λέει ο Ιερεμίας ο προφήτης. Θα πίνουν, λέει, την αμαρτία σαν το είδο. Μα είναι λοιπόν η αμαρτία τέτοιο πράγμα? Είναι παιχνιδάκι η αμαρτία? Δεν είναι η αμαρτία παιχνιδάκι να παίξεις. Η αμαρτία είναι φωτιά που καίει. Η αμαρτία είναι συμφορά. Η αμαρτία είναι όλεθρος. Η αμαρτία είναι καταστροφή των σπεπιών. Η αμαρτία είναι ξεθεμέλιωμα της κοινωνίας ολοκληρού. Η αμαρτία είναι επανανθρώπινο συμφορά. Έτσι λοιπόν, υπερβολικά είναι. Τότε λοιπόν ρίψτε μια ματιά. Ρίψε μια ματιά στο Ευαγγέλιο. Τι θα δεις. Ακούσατε, Τετάρτη Κυριακή του Πάσχα είναι, του Παραλίτου είναι. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, είχατε αυτιά, προσέξτε τι είπε το Ευαγγέλιο. Ρίψτε μια ματιά στο Ευαγγέλιο. Απάνω σε ένα κρεβάτι ήταν ένας, λέει, πόσες μέρες άρρωστος, εμείς μια νύχτα, μια εβδομάδα να καθίσουμε στο κρεβάτι, αναστενάζουμε. Γογγίζομαι, βλαστημάμαι το Θεό. Αυτός επάνω στο κρεβάτι ήτανε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα χρόνο, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, 38 χρόνια ολόκληρα. Επάνω στο κρεβάτι λοιπόν. Τι ασθένεια? Παράλυση στο νεύρο. Δηλαδή, χέρια είχε και χέρια δεν είχε. Πόδια είχε και πόδια δεν είχε. Το κορμί μαρμαρωμένο. Μολύβι επάνω στο κρεβάτι. Και έβλεπε αυτός, με τα μάτια του έβλεπε. Έβλεπε τα πουλιά να πετάνε από δέντρο σε δέντρο. Έβλεπε τις πεταλούδες να φτερουγίζουν από λουλούδι σε λουλούδι. Έβλεπε τα μικρά παιδιά να παίζουν στις γειτονιές. Έβλεπε τους γέρους να περπατούν με τα δεξιά και αριστερά. Έβλεπε τα πρόβατα να τρέχουν παντού. Αυτός ο άρρωστος, ο παράλυτος, επάνω στο κρεβάτι που ήτανε, έβλεπε γύρω του όλη τη φύση να κινείται. Γιατί κίνηση, ζωή είναι κίνηση. Αυτός όμως ήτανε δεμένος επάνω στο κρεβάτι του. Μολύβι ήταν το κορμί. 38 χρόνια. Ποια η αιτία? Αυτό είναι το Ευαγγέλιο αυτή. Ποια η αιτία? Γιατί? Η αμαρτία του. Η ασωτεία ή το άσωτο. Το λέει καθαρά ο Κύριος. Εξ αφορμής των αμαρτιών του, από την άσωτο και διαφθαρμένη ζωή του, παρέλυσε το νευρικό του σύστημα. Και αυτός που μπορούσε να σηκώνει βράχια, να σηκώνει στα χέρια του βράχια, ούτε το κουτάλι ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει. Παρέλυσε ολόκληρο. Γιατί τα νεύρα είναι ένα δίκτυο, θαυμάσιο δίκτυο, που κινεί ολόκληρο τον οργανισμό. Είναι τα ηλεκτρικά καλώδια που κινούν ολόκληρο τον οργανισμό του ανθρώπου. Από την ασωτεία του παρέλυσε ολόκληρο. Και μόνο αυτός είναι. Δεν πάτε, δεν κάνετε έναν κόπο να πάτε σήμερα στον άσυλο των Ανιάτων. Δεν κάνετε έναν κόπο να πάτε εδώ στο φθισιατρίο. Δεν κάνετε έναν κόπο να πάτε μέσα στο φρονοκομείο. Και να ρωτήσετε, να καθίσετε κοντά, να τεντώσετε τα αυτάκια σας στον κάθε φυσικό, στον κάθε παράλυτο, στον κάθε τρελό, να βάλετε τα αυτάκια σας, να σας πει την ιστορία και να δείτε ότι σε κάθε ιστορία, στο βάθος, υπάρχει αμαρτία. Μια αμαρτία, κάποια αμαρτία που ήταν γλυκιά, αλλά αυτή η αμαρτία οδηγεί και τον νέο και την νέα και τους πάντας μέσα στον άκο της διαφθοράς, μέσα στην ασθένεια και στην ιστοθάνατο. Το ψώνια, είπε ο Παύλος, τα έπαιρνε τα λόγια, όχι εμείς, ο Παύλος. Το ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Όποιος ψωνίζει την αμαρτία θάνατο θα έχει. Γλυκιά, αλλά έχει στο τέλος την πικρίδα και το θάνατο. Λοιπόν, η αμαρτία, αλλά δεν είναι μόνο
Η αμαρτία δεν κάνει μόνο κακό στο άτομο. Η αμαρτία κάνει κακό και στην οικογένεια. Μπήκε μέσα όπου να πάει η αμαρτία. Και οι οικογένειες καταστρέφει η αμαρτία. Και οι κοινωνίες και πόλεις ολόκληρες. Για διαβάστε. Έχετε ακούσει μια φορά ότι υπήρχε, λέει, μια πόλη Σόδομα και Γόμορα τη λέγανε. Τι ήτανε? Η πιο πλούσια πόλη. Άφωνο. Γη που φύτρωνε τα καλύτερα προϊόντα. Τα δέντρα λυγίζανε από τον καρπό του. Πρόβατα, γίδια, τα πάντα. Ευτυχία ήταν. Κι όμως μια νύχτα, μεγάλο δύναμος, μέγαση Κύριε, δόξα τη μεγαλοσύνη του, μας κρατάει στη φλούδα. Ξέρετε, μας κρατάει στη φλούδια. Να σας πω, ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ξέρετε, μας κρατούν στη φλούδα ακόμα και δεν διαλύθηκε ο κόσμος. Κάτι μικρά παιδιά, που είναι στα βρέφη με στην κούνια, κάτι μωρά, αγγελούδια, αυτά μας κρατάνε. Ανέλειπαν και αυτά, δεν τελειώναμε. Παπάδες, κύρος, μικροί, εξεκλίναμε πλέον από τον δρόμο του Θεού. Και καταντήσαμε θεοπαίκτες μέσα στην γενιά μας. Αν θέλετε να σας πούμε την αλήθεια, αν θέλετε να σκολακεύουμε, δεν σκολακεύουμε. Λοιπόν, όχι μόνο άτομα, αλλά κοινωνίες ολόκληρες, πόλεις, τα Σόδομα και Γόμορα. Εκεί που γλεντοκοπούσανε, τα Σόδομα και Γόμορα, εσύστηκε. Φωτιές, λαμπάδιασε ο τόπος. Κάηκαν τα πάντα. Παλάτια, μικρά, μεγάλα, και άνοιξε κάτω η γη. Και έγινε μια λίμνη κατηραμένη. Τέτοια λίμνη δεν υπάρχει στον κόσμο. Καναράκης μαύρο. Ψάρι δεν ζει. Άλλο ψάρι να πέσει, ψοφάει. Πουλί να περάσει, και αυτό πέφτει νεκρό. Τίποτα. Νεκρά θάλασσα. Άντε κάτω, ούτε με το αγίστρι τώρα δεν βρίσκεις. Ούτε τα παλάτια, ούτε τα πλούτη, ούτε τις γυναίκες τις όμορφες, ούτε τις ατιμίες, ούτε τα πάντα. Πάτε, μέσα για μια νύχτα. Γιατί, ποια η αιτία, ποια η αιτία. Τα αμαρτήματα, ποια αμαρτήματα. Ντρέπομαι. Τα αμαρτήματα πια, όχι μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αμαρτήματα αναμολόγητα, αμαρτήματα φρικτά. Αυτά κατέστρεψαν τη Σόδομα και Γόμορα. Πάμε παρακάτω, παραπέρα, κοντά και στον Εφράτη. Ήτανε μια άλλη πόλη. Βαβυλώνα τη λέγανε. Τι ήταν η Βαβυλώνα? Το Παρίσι της εποχής μας. Ποτάμια, όπως το Παρίσι έχει το Σικουάνα, έτσι και η Βαβυλώνα είχε τον ποταμό των Εφράτη. Τι ήτανε μέσα? Τι δρόμοι είχε? Τι πλατείες? Τι παλάτια? Παλάτια που κατοικούσαν οι βασιλιάδες. Τι δεν είχανε? Είχανε στις ταράτσες απάνω. Ταράτσες απάνω τι είχανε? Περιβόλια είχανε. Κρεμαστούς κήπους σε μυράμιδες. Μια νύχτα εκεί που γλεντοκοπούσαν στα ανάκτορα και διασκέδαζαν και χόρευαν και οργίαζαν, την ώρα εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε τι? Μέσα. Μπήκε μέσα από κάτω από τις πόρτες, από τα υπόνομα, μπήκε ο εχθρός. Τους κατέσφαξε. Μαχαίρι. Πλημμύρισαν μέσα. Τα περιβόλια ποτιστήκανε πια όχι με νερό, αλλά ποτιριστήκανε με το αίμα. Στα δρόμα τα κεφάλια. Κομμένα, ο χρόνος τα πάνε καταστραμμένα, σεισμός κατόπιν, βούλιαξε η Βαβυλώνα. Χρόνια και χρόνια, οι αρχαιολόγοι σκάβουνε αρχαιολόγοι, εκατομμύρια ξοδεύουν λωράρια, να βρούνε πού είναι τα παλάτια, και πού είναι τα δικαστήρια, και πού είναι τα σπίτια τα μεγάλα, και δεν μπορούν να τα βρούνε. Γιατί? Για την αμαρτία του κόσμου, για την πολυτέλεια που ζούσαν εκεί πέρα, αυτή η άκουσα εξουσία της Βαβυλώνας. Δεν πάτε παρακάτω. Να δείτε τα Ιεροσόλυμα, την πόλη του Θεού, την εκλεκτή πόλη, που κι αυτή ήρθε ώρα που πέρασε απάνω από τα σπίτια τους, αλέκρι πέρασε, γύσμα δυο. Γιατί τον υπόλυς, η φωνεύουσα του προφήτας, και έκανε κοντά στα άλλα αμαρτήματά της στα Ιεροσόλυμα, έκαναν το πιο μεγάλο αμάρτημα. Έγινε θεοκτόνος, εφώνευσε τον Χριστό. Και λίστος, επιλίστος δεν έμεινε. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί μου, να ανοίξω να προχωρήσω, δεν τελειώνω τα μεσάνυχτα, δεν τελειώνουμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Όπου να στρέψω, είτε μέσα στο σπίτι, είτε μέσα στις πολιτείες, είτε παντού, θα δούμε αδελφοί μου ένα συμπέρασμα, ότι η αμαρτία είναι όλεθρος. Ποιο όμως αδελφοί μου, αν πιάσω, αν βγω κάτω στην πλατεία, κάτω στην πλατεία στην Αθήνα και αρπάξω 100 ανθρώπους και τους κολλάτε εδώ. Δεν μου λέτε, ένα ερώτημα. Δεν μου λέτε ποιο είναι το πιο μεγάλο κακό στον κόσμο. Ο ένας θα μου πει, παππούλι, είναι ανεργία, δουλειά δεν έχω. Δώσ' μου δουλειά. Δίκιο έχει.
Ο άλλος θα μου πει είναι οικονομική κρίση. Ο έμπορος. Και σάφια δεν έχω πέρα. Ο άλλος θα πει είναι η φωτιά η πυρκαγιά. Ο άλλος θα πει είναι ο σεισμός. Ο άλλος θα πει είναι ο πνιγμός. Ο άλλος θα πει είναι η ασθένεια. Ο άλλος θα πει είναι ο καρκίνος. Όχι αδερφοί μου. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι ούτε ο καρκίνος, δεν είναι ούτε η φωτιά, δεν είναι ούτε ο σεισμός, δεν είναι ούτε τίποτε άλλο. Το μεγαλύτερο κακό. Το μεγαλύτερο κακό. Άμποτες να έρθει πνευμάγιον. Πνευμάγιον. Να ανοίξει τις καρδιές όλων των παπάδων και των ιεροκηρύκων. Να ανοίξει τις καρδιές όλου του κόσμου. Να καταλάβει ότι το ένα, το υπαριθμό ένα κακό. Η ρίζα όλου του κακού του κόσμου είναι η αμάρτια. Αυτή όπου πάει. Αυτή κάνει καταστροφή. Όπου περάσει η αμαρτία. Πέρασε μέσα στο σπίτι η αμαρτία. Μπήκε μέσα η δυσπιστία στο ανδρόγυνο. Γλυκό ψωμί δεν τρώνε. Η αμαρτία ξαφρίζει τα πορτοφόλια. Η αμαρτία ξεθεμελιώνει σπίτια. Η αμαρτία το πάν καταστρέφει. Αυτή είναι η συμφορά της αμαρτίας. Τι, το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα. Ακούστε, ανοίξτε την Παλαιά Διαθήκη και διαβάσετε την Σοφία Σειρά. Ένα κεφάλαιο. Σα συνιστώ κοπέλες και νέοι, γέροι και γριές και άσπρα μαλλιά, να πάτε στο σπιτάκι σας. Σας ομιλώ τώρα ως ιερομόναχος. Ως ιερομόναχος που πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Δεν θα παίζω με το Θεό. Δεν θα ακούτε εδώ Ευαγγέλιο και Απόστολο. Δεν θα είμαστε σαν τα βατράκια που μια είμαστε στην το νερό και μια στη ξηρά. Όχι, είμαστε χριστιανοί. Λοιπόν, σας εντολώ, σας δίνω με πετραχίλη έντολη. Να πάτε εσείς οι πατεράδες και οι μανάδες στα σπίτια σας. Σας ομιλά ένας ιερομόναχος που πιστεύει στο Θεό και θέλει την Ελλάδα μας να τη δει πάνω ψηλά στα νέφη του ουρανού. Σας ομιλώ λοιπόν την ώρα αυτή και σας λέγω άντρες και γυναίκες να πάτε στα σπίτια μανάδες και να πιάσετε εκείνα τα βρωμόχαρτα, εκείνα τα περιοδικά που αν υπήρχε κράτος, αν υπήρχε Ιεράς Σύνοδος, αν υπήρχαν καθήκον, αν υπήρχε εισαγγελέας, θα τα έκαιγε στην πλωτεία, στην πλατεία του Συντάγματος. Να πιάσετε αυτά τα βρωμόχαρτα που πλουτίζουν μερικοί κακοποιοί και διαφθαρμένοι. Να πάρετε αυτά τα βρωμόχαρτα, να ψάξετε τις άκυρες των κοριτσιών σας. Να τα ψάξετε αυτά όλα. Να βάλετε φωτιά άγια. Να αγιάσει το χέρι σας. Να αγιάσει το σπίτι σας. Και να πάρετε στα χέρια σας πάλι, μικρή και μεγάλη, τα Άγια Ευαγγέλια του Χριστού μας. Τα συναξάρια των Αγίων μας. Να πανάρθουμε στην παλιά μας γενεά. Στα παλιά μας χρόνια. Να ζήσουμε σαν χριστιανοί. Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και όταν φτάσει η τελευταία στιγμή της ζωής μας, να πούμε όλοι μας. Νύχτη μου Κύριε, όταν άφησε τη βασιλεία σου. Αμήν. Να από τον πορόν μου αμαρτίον ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπίσω απελπισμένον σύ ημι βοήθησο. Η ομιλία που ακολουθεί έγινε την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, 11 Μαΐου 1960, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χαροκόπου στην Καλυθέα Αθηνών. Σπάνια είναι τα κηρύγματα του Γέροντος Αυγουστίνου στην εορτή αυτή που πέφτει σε καθημερινή στο μέσον ακριβώς του Πεντηκοσταρίου. Το θέμα έχει διαχρονική επικαιρότητα και απολογητικό ενδιαφέρον. Σήμερα είναι εορτή. Εορτή που ονομάζεται στην γλώσσα της Εκκλησίας μας Μεσοπεντηκοστή. Είναι ένας σταθμός πνευματικός της Αγίας ημών Εκκλησίας. Η εορτή σημερινή ομοιάζει πολύ με την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Όπως δηλαδή η Σταυροπροσκύνηση, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, η Τρίτη Κυριακή των Ιστιών, ευρίσκεται ακριβώς εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και θεσπίστη από τους Αγίους ημών διδασκάλους και πατέρας για να ενισχύσει τους χριστιανούς για να μπορέσουν να φτάσουν στο τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Όπως λέγω, η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι μέσα στην καρδιά της μεγάλης νηστείας, έτσι και η σημερινή εορτή ή Μεσοπεντηκοστή ευρίσκεται μέσα στην καρδιά μιας άλλης μεγάλης περιόδου εκκλησιαστικής ζωής, μέσα στην καρδιά του Πεντηκοσταδεταρίου, της περιόδου της μεγάλης της Πεντηκοστής, και θεσπίσει από τους Αγίους Σιμών Πατέρας για να μας υπενθυμίζει ότι πλησιάζει η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Περάσαν δηλαδή από την ημέρα, τη λαμπροφόρων ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, που ακούσαμε όλοι τον ύμνο των Αγγελικών «Χριστός Ανέστη», περάσανε από την ημέρα εκείνη την Αγία Ιερά 25 ημέρες. Άλλες 25 ακριβώς ημέρες υπολείπονται για να φτάσουμε την εορτή την μεγάλη της Πεντηκοστής, που το Πνεύμα το Άγιον σαν φωτιά κατέβηκε κάτω εδώ στη γη για να κάψει τα αγκάθια του διαόλου, που το Πνεύμα το Άγιον κατέβηκε εν είδη τρίνων γλωσσών και είδαμε το θαύμα το μεγάλο, οι ψαράδες της Γαλιλαίας να γίνουν διδάσκαλοι του κόσμου. Και είδαμε το θαύμα αυτοί που ήσαν σαν λαγοί, γιατί προτού να έρθει το Πνεύμα το Άγιον, οι Απόστολοι έτρεμαν όπως τρέμει ο λαγός, έτσι έτρεμαν οι Απόστολοι. Αλλά κατόπιν όταν ήταν το Πνεύμα το Άγιον, αυτοί οι λαγοί γεννήκανε πνευματικά λιοντάρια, που σκορπίσανε σε όλο τον κόσμο το λόγο του Θεού. Στο μέσο λοιπόν της Πεντηκοστής βρισκόμαστε, αγαπητοί. Ακριβώς δε, διότι βρισκόμαστε στο μέσο της Πεντηκοστής, ορίστε να αναγνώσετε το Ευαγγέλιο, ένα Ευαγγέλιο που είναι πολύ κατάλληλο στην σημερινή ημέρα. Γι' αυτό, διότι και αυτό αρχίζει από την λέξη αυτή, μεσούστης της εορτής, στο μέσο της εορτής. Ποιας εορτής? Όχι ασφαλώς της δικής μας εορτής, αλλά μιας άλλης εορτής, εορτής των Ιουδαίων, διότι όπως τα γνωρίζετε, οι Ιουδαίοι και μέχρι σήμερα περάσανε 4.000 χρόνια, αλλά τα ήθη και τα έθιμά τους δεν τα αλλάξανε. Εμείς αλλάξαμε τα ήθη μας. Εμείς φύγαμε από τους πατέρας μας. Εμείς αλλάξαμε το δρομολόγιο μας. Εμείς γίνηκαμε προδότε. Αλλά οι Εβραίοι 4.000 χρόνια εξακολουθούν το δρομολόγιο το οποίο χάραξαν οι πατέρες αυτών. Οπουδήποτε να είναι οι Εβραίοι σήμερα, γιορτάζουν τρεις μεγάλες γιορτές. Το Πάσχα, την Πεντηκοστή και την εορτή της Συνοπηγίας. Τι είναι η Συνοπηγία? Η Συνοπηγία είναι μια εθνική και θρησκευτική εορτή των Ιουδαίων, που ορίστη να υπενθυμίζει στους Ιουδαίους ότι κάποτε οι προγονείς τους δεν κατοικούσαν μέσα στα παλάτια, δεν κατοικούσαν μέσα σε μεγάλα μέγαρα, δεν κατοικούσαν μέσα σε πολυκατοικίες, αλλά οι προγονείς τους κατοικούσαν μέσα στην άρημο. Και πλειοπλανούντο από μέρος σε μέρος και κατοικούσαν κάτω από σκηνές, όπως ο στρατιώτης δεν έχει μέγαρα, αλλά αφήνει τα μέγαρα του για την πατρίδα και κατοικεί κάτω από σκηνές που τις βρέχουν το χιόνι. Έτσι και οι Ιουδαίοι επί 40 χρόνια ζούσαν κάτω από τα σκηνά, φεύγοντας τον Φαραώ και οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού στη γη της Επαγγελίας. Για την ημέρα λοιπόν αυτή ανάμνησης του γεγονότος ότι 40 χρόνια ζούσαν υπό σκηνά ο στρατιώτης του Θεού, η προσανάμνηση του γεγονότος αυτού είναι η εορτή της Συνοπηγίας. Και την εορτάζουν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι 8 ημέρες την εορτή αυτή. Η πρώτη ημέρα είναι η μεγαλύτερη. Η τελευταία επίσης είναι μεγάλη. Και στο μέσο της εορτής λοιπόν της Συνοπηγίας ο Χριστός μας ευρέθηκε μέσα στο Ιεροσόλυμα και πήγαινε στο ναό και εκεί εδίδασε. Και θαύμα. Οι Ιουδαίοι τον ήξεραν. Ήξεραν τη μάνα του. Ήξεραν ότι ήταν πτωχαλάκι. Του ήρθε άλλος πιο πτωχός από τον Χριστό. Πέστε μου τον πτωχότερο. Πέστε μου εδώ στην Καλλιδέα ποιος είναι ο πτωχότερος. Δεν υπάρχει άλλος πτωχότερος. Και οι αλεπούδες δεν έχουν τη σχολιά στο. Αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Κανένας δεν μπορεί να φάσει τον Χριστό. Αν ψάχναμε τις τσέπες του, ούτε μία δραχμή δεν είχε. Προσκεφαλό του δεν είχε προσκεφαλό του. Προσκεφαλό του ήταν ο αγκάθινος Στέφανος. Όσοι είναι φτωχοί, ας έχουν χαρά και αγαλίες. Όσοι είναι πλούσιοι, ας δραχούνε. Γιατί πρέπει να πλησιάσει τον Χριστό που έζησε φτωχός και έπαιρνε φτωχός επάνω στο σταυρό. Και είδες και λέει, τον ήξεραν πολύ καλά όλοι και απορούσαν και έλεγαν, μα πώς λέει αυτό, γνωρίζει τόσα πράγματα, γράμματα μηματικός, σχολείο δεν πάτησε. Πώς θα έρθει η σοφία, πώς θα έρθει η διδασκαλία. Προκαλούσε θαυμασμό η διδασκαλία του Χριστού στους Ιουδαίους. Και όχι μόνο στους Ιουδαίους προκαλούσε θαυμασμό, αλλά και μέχρι σήμερα και μέχρι στην τελεία των αιώνων, η δασκαλία του Χριστού θα προκαλεί το θαύμα των αιώνων. Η δασκαλία του Χριστού θα προκαλεί τον θαυμασμό ολοκλήρου του αγγελικού κόσμου και του επιγείου κόσμου.
Η δασκαλία του Χριστού είναι όφταστος, είναι ονομίτης, δεν μπορεί να τη φτάσει κανείς. Και προ Χριστού δεν αρνούνε ότι και προ Χριστού και μετά Χριστόν παρουσιαστήκανε έξοχα πνεύματα, υπέροχε φυσιογνωμίε, θρησκευτικέ, ηθικέ, πολιτικέ. Εδώ στην πατρίδα μας, στα βράχια αυτά που κατοικούμε, γεννήθηκαν μεγάλα πνεύματα, γεννήθηκαν ρήτορες, φιλόσοφοι, που έλαμψαν σαν μετέωρα φωτεινά μέσα στον κόσμο του πνεύματος. Πού είναι η δασκαλία των, πού είναι η μαθητέ των, πού είναι τα μνημοσυνά των, έζησαν όπως σβήνουν οι ρουκέτες τη νύχτα, που φωτίζουν προς ο λίγο, αλλά σβήνουν γιατί είναι ρουκέτες. Ένας είναι ο ήλιος, ο ήλιος ο αφάνατος. Ο ήλιος ο Χριστός που τον κοβολάει μέσα στις καρδιές εκείνων που πιστεύουν και λατρεύουν αυτόν. Ιδίδασε ο Χριστός και θαύμασον Ιουδαίοι. Μα ποιο θα μου πείτε, τι είναι εκείνο που προκαλεί τον θαυμασμό, ποιο είναι το θέλητρο της δασκαλίας του Χριστού, ποιο είναι το μυστικό εκείνο που έχει ο Χριστός που δεν το έχει καμιά δασκαλία του κόσμου. Είναι αδελφοί μου η απλότης, η απλότης δασκαλίας του. Τα λόγια του Χριστού είναι απλά. Έστυψαν τα μυαλά τους. Τα άστυψαν τα μυαλά τους όπως στήριξε μια λεμόνι, το λεμόνι. Στύψαν τα μυαλά τους για να δουν τι είναι ο Θεός. Και είπαν και είπαν και είπαν και έβρεψαν μια ολόκληρα. Ο Χριστός το έλυσε το θέμα αυτό. Τι είναι ο Θεός. Το έπεσε μια γυναίκα αμαρτωλή. Δεν είχε ακαδημία του Πλάτωνος. Δεν είχε σχολά. Είναι μια γυναίκα περιφρονημένη που ήταν κουρέλι βρωμένο του κόσμου. Το οποίο το κουρέλι αυτό ο Χριστός και το κάνει διαμάντη. Και απήντησε ο Χριστός σε μια γυναίκα όταν του έλεγε «Μα πού είναι ο Θεός, πώς μου λατρεύσουμε» και είπε λόγια ο Χριστός που δεν υπάρχει ζυγαριά να τα ζυγίσουμε. «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν, πνεύματι και αληθεία μη προσκυνεί». Ότι η καρδιά του κάθε ανθρώπου μπορεί να γίνει εκκλησία και μέσα στην εκκλησία ας γκρεμίσουνε, ας έρθει η μέρα κατραμένη, δεν ζωούμε τα. Μπορεί να έρθει η μέρα και κοντά είναι η μέρα. Θα γκρεμίσουν την εκκλησία. Ναι, θα την κρεμίσουν, αλλά δεν μπορούν να κρεμίσουν τα άσπρα του ουρανού. Δεν μπορούν να κρεμίσουν την καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στις καρδιές του ανθρώπου ζει και βασιλεύει ο Χριστός. Και κάθε καρδιά γυναίκας και κάθε καρδιά Χριστού είναι ναός. Και μέσα στον ναό αυτόν η μέρα και νύχτα λατρεύεται ο Θεός. Ναι, ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή. Μα και κάτι άλλο, ζητούσαν να λύσουν ένα άλλο πρόβλημα. Ζητούσαν να λύσουν οι αρχαίοι. Τι είναι ψυχή, είναι μόνο άνθρωπος στομάχι, είναι μόνο κοιλιά, είναι μόνο νοκάδες, 40 κιλά, πώς είναι, λάθος κάνεις. Παραπάνω από αυτό είναι κάτι άλλο άνθρωπος. Τι είναι, ψυχή αθάνατος. Τι είπε ο Χριστός, ότι τι ωφελεί σε άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Πέμα ένα άλλο πρόβλημα που προσπαθούν σήμερα οι μεγάλοι κοινωνιολόγοι να το λύσουνε, μα δεν μπορούν να το λύσουνε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα το κοινωνικό που συντεράσσει τα έθνη. Που πώς θα ρυθμίσουμε τα σχέσεις μας ο ένας με τον άλλο. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα πάμε βιλικό ψωμί, Ανατολή και Δύσης. Αυτό το πρόβλημα το είσαι ο Χριστός μας με τα λίγα του λόγια. Καθώς θέλετε την αφιώστην οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Το κακό που δεν θέλει να σου κάνει ο γειτονάς σου, να μην το κάνεις και εσύ στον άλλο. Θέλεις να σε κλέψει ο άλλος. Θέλεις να τρυπώσει τη νύχτα σαν το φίδι μες στο σπίτι και να τιμάς τη γυναίκα σου, την αδελφή σου, την κόρη σου. Θέλεις ο άλλος να πονέψει, να πάρει μαχαίρι, να σου κάνει κακό. Θέλεις να σε ζημιώσει κανείς. Όχι. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος, μην το κάνεις κι εσύ. Το καλό που επιθυμείς να σου κάνει ο άλλος, θα το κάνεις. Καθώς θέλετε να ποιώσει οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και κάτι άλλο ακόμα παραπάνω από αυτό, παραπάνω από τα λόγια αυτά. Υπάρχουν δύο λέξεις. Μια αυτή είναι συνταγή. Αυτές τις φιλοσοφίες, τις μονοφιλοσοφίες και τα άκυρα. Η δασκαλία των φιλοσόφων είναι άκυρο. Που ψάχνεις να βρεις τι κάνει και δεν βρίσκεις. Αυτές τις μονοφιλοσοφίες. Κλείστε τα βιβλία όλα. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο. Αναπνεύσετε τα άστρα του ουρανού. Ψωθείτε πάνω από τη μάτια γη. Και θυμηθείτε τον Εσταυρωμένο που είπε μόνο δύο λέξεις. Αχ, είμαι αθανάξι. Και εμείς μπορούμε το μαύρο αυτό ράσο. Και εσείς οι γυναίκες και εσείς οι άνδρες και μόνο και τα μικρά ακόμα παιδιά είναι αθανάξιοι να πούμε αυτές τις δυο λέξεις. Ας κατέβει κάτω στη γη ένας άγγελος να πει τις λέξεις αυτές που είναι άβρα, που είναι δροσιά, που είναι το πάνι είναι μέσα, το κλειδί του κόσμου. Που άμα έχεις αυτές τις δυο λέξεις ανοίγεις τα παράθυρα του ουρανού. Ποιες είναι λέξεις αυτές. Πού να πια να ακούσουμε. Αγαπάτε, αγαπάτε λίγο, αγαπάτε λίγο. Να αγαπάει ένας τον άλλο. Να το κλειδί, να οι βάσεις, να το πάνε. Η δασκαλία θαύμασε.
θαύμαζον, λέει, εθαύμαζον. Εθαύμαζον, λέει, οι Ιουδαίοι, ακούντες δασκαλία του Χριστού μας. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο η δασκαλία του είναι ακαταγόνιστος, είπε ο Χριστός μας ότι η δασκαλία η ενίδα δεν είναι δική μου, λέει. Δεν είναι αλλά του πέμψαντός με πατρός. Η δασκαλία μου δεν είναι πύρια φιλοσοφικών και άλλων ρευμάτων της εποχής. Η δασκαλία μου δεν είναι μείγμα και μοσαϊκών διαφόρων αντιλήψεων. Η δασκαλία μου δεν είναι γίνη, δεν είναι χωμάτινη. Ο σπόρος που έσπερε ο Χριστός δεν είναι μέσα στις πνευματικές. Ο σπόρος αυτός ήρθε από όλο κόσμο, από αθάνατον κόσμο και έπεσε μέσα στις ευγενικές καρδιές. Και μέσα από το σπόρο αυτό του Χριστού μας φυτρώσανε τα ωραίτερα λουλούδια που υπάρχουν στον κόσμο. Η δασκαλία είναι μη ουτσάστευ του κόσμου τούτου. Η δασκαλία είναι μη αισθή του πέμψαντος με πατρός. Μα θα μου πείτε, για να τελειώνουμε. Μα αφού είναι τέτοια η δασκαλία, γιατί άλλο. Όλοι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στη δασκαλία του Χριστού μας. Η αιτία, το απαντά το Ευαγγέλιο, η αιτία που ο κόσμος πολλοί δεν πιστεύουν στη δασκαλία του Χριστού, η αιτία δεν είναι ο Χριστός, η αιτία είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι η κακή διάθεση του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα διάθεση να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός μας, μες στην καρδιά του τότε δημιουργείται ένα αίσθημα της αρρωστίας εναντίον του Χριστού, εναντίον της Αγίας της διδασκαλίας. Σας ρωτώ, υπάρχει πιο γλυκό πράγμα από το φως? Βγείτε πρωί-πρωί, ρίψτε μια ματιά, προτού να βγει ο ήλιος, η ροδάχτυλος αυτή αυγή, το γλυκίνο και το φως που λάμπει μέσα στην αυγή. Ποιο μάτι δεν ευχαριστιέται? Και όταν ο ήλιος προχωράει προς τα πάνω και φτάνει στο μέσο του ουρανού και σκορπάει παντού τις ακτίνες του, ποια καρδιά, ποιο πουλί, ποιο ζώο, ποια ύπαρξη δεν ευχαριστιέται να βλέπει το άφλετον αυτόν φως να σκιάζει ολόκληρο τον πλανήτη? Γλυκεί το φως. Κι όμως, όταν τα μάτια πάσχουν από οφθαλμίαση, όταν τα μάτια είναι κόκκινα, όταν τα μάτια πονούνε, δεν θέλουν να ζουν στο φως. Μέσα στα σκοτεινά, μέσα σε κλειστά παράθυρα, γίνουν τα παράθυρα μέσα στο σκότο ζουνε. Όπως λοιπόν μερικοί που πάσχουν τα μάτια δεν ευχαριστούν τα στο φως, και όπως υπάρχουν μερικά ζώα που δεν ζουν απάνω στην επιβάνεια της γης, αλλά κατοικούν κάτω τυφλοπόντικα, ασπάρα και σκαστά υπόγεια, έτσι υπάρχουν και ψυχές σκοτεινές, ψυχές φόβες, ψυχές διαφορωμένες που δεν αγαπούν το φως. Το δε φως είναι ο Χριστός. Το είπε ο Χριστός. Υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει ότι η δασκαλία μου είναι από το Θεό? Ας προσπαθήσει να εφαρμόσει ένα γράμμα. Δεν λέγω, χίλια γράμματα είναι. Ας προσπαθήσει να εφαρμόσει ένα γράμμα. Κάθε εβδομάδα να εφαρμόνεις από ένα γράμμα. Όπως το παιδί που πάει στο σχολείο αρχίζει από το Α και προχωράει στο Β και πάει στο Γ και μαθαίνει τον αλφάβητο και από μας τον αλφάβητο διαβάζει και όλα τα δύσκολα βιβλία. Έτσι ακριβώς και εμείς στο σχολείο του Χριστού ας αρχίσουμε από το Α, ας προχωρήσουμε στο Β, ας πάμε στο Γ, να φτάσουμε στο Ω, γιατί αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος του κόσμου ολοκλήρου. Λοιπόν, αμφιβάλλεις, προσπάθησε να εφαρμόσεις ένα γράμμα από τον Χριστό, να δεις μέσα στην καρδιά σου μια γλύφτα, να δεις μέσα σου δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ψέμα, είναι κάτι θείο, είναι κάτι ουράνιο, δεν είναι ρητορία, δεν είναι κόμπος, μη μάτρο, είναι κάτι ζωντανό πράγμα η θρησκεία μας. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία πιο ζωντανή. Ποιο πίστη από την θρησκεία την οποία να έχουμε εμείς, η Ορθόδοξη Χριστιανή μας. Ας την πιστεύσουμε λοιπόν. Η αιτία είναι η κακή προαίρεση. Δεν εφαρμόζουμε. Ακούμε χρόνια και δεν εφαρμόζουμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν αισθανθήκαμε ακόμα την γλυκάδα που έχει μέσα το Ιερό Ευαγγέλιο. Πώς μοιάζουμε, πώς να σας πω. Μοιάζουμε σαν ένα πεινασμένο που κινδυνεύει να πεθάνει από την πείνα και του πας μπροστά του ένα καραβέλι και δεν το τρώει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ή μοιάζομαι με κάποιον που διψάει νερό, που τσέβονται τα σπλάχνα από τη δίψα και μπροστά του είναι βάρβαρη πηγή που τρέχει το νερό και δεν πάει κοντά στην πηγή να πιει νερό να δροσιστεί. Πώς μοιάζομαι? Μοιάζομαι σαν τον άρρωστο που κινδυνεύει να πεθάνει και ενώ υπάρχει φάρμακο να τον θεραπεύσει, αυτό δεν παίρνει το φάρμακο. Μοιάζουμε σαν τον αδαγό που παλεύει με τα άγρια κύματα και ενώ υπάρχει κοντά του σωσίδιο να τα αρπάξει, να σωθεί, αυτό το σωσίδιο δεν τα αρπάξει. Υπάρχουν τέτοιοι? Ω αδελφοί μου, ψωμί, πραγματικό ψωμί είναι ο Χριστός.
νερό γάργαρο, αθάνατος πηγή, αιώνιος πηγή, που αναβλείς μέσα από τα σπηγά του σωτηρίου, είναι ο Χριστός μας και η δασκαλία του. Φάρμακο, ψυχής και σώματος, είναι το σώμα του και το αίμα του. Ζωή, αθάνατος, αιωνία ζωή, κρυστάλλινη ζωή, είναι η δασκαλία του Χριστού μας. Θα δίδασκε, λέει ο Χριστός, και θα δίδασκε, πραγματικός είναι. Μάθα μου πει τι διδάσκει σήμερα. Διδάσκει σήμερα. Πού διδάσκει, πού διδάσκει. Πες μου, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Ας σας ρωτήσει κάποιος, μες στην Αθήνα πολλοί διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Και παλαιότερα ποιος είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας, έχετε τις προτιμήσεις σας. Λάθος κάνατε. Δεν ξέρω ποιος είναι οι προτιμήσεις σας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας, ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας που διδάσκει. Άμα υπάρχει αυτός ιεροκήρυκας, δεν χρειάζεσαι άλλος ιεροκήρυκας. Άμα δεν υπάρχει αυτός ιεροκήρυκας, σβήσε τους άλλους ιεροκήρυκας. Ποιος είναι, δώστε μου το μεγαλύτερο ιεροκήρυκα. Να πέσω κάτω να το φιλήσω τα πόδια. Ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας είναι η μάνα. Η μάνα που πιστεύει στον Χριστό. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Όποια μάνα έχει τον Χριστό, ας είναι αγράμματος. Ας μην πήγε στα κολέγια και τα πανεπιστήμια. Μα αυτή η γιαγιά που μας πήρε κάποτε στα γόνατα και μας δίδαξε το πιστεύω και το πατριμόν, ας είναι αιωνία η μνήμη της. Μια γυναίκα που πιστεύει, μια μάνα που πιστεύει, αξίζει για χίλιους ιεροκήρυκας. Δώστε μου μανάδες, να πιστεύουν στο Χριστό, να έχουν στην καρδιά τους στο Χριστό και αυτό το έθνο δεν το φοβάμαι. Ώστε τα λόγια που λέγει η μάνα στο παιδί, ο καθηγητής που λέγει τα λόγια στο καθηγητικό σχολείο, ο ιεροκήρυκας που από την φλόγα του κηρύει το Χριστό, ο παπάς που κρατάει το σταυρό, κάθε πνοή μας, κάθε φύλλο, κάθε ανατολή του ήλιου, κάθε πετράδι της γης, κάθε λουλούδι της γης, κάθε αναπνοή μας, κάθε τη τάση της καρδιάς μας, ένα κήρυγμα είναι αδερφοί μου. Πιστεύετε στον Χριστό, λατρεύετε τον Χριστό, μείνετε με τον Χριστό, σκορπίστε τον Χριστό, μη φοβάστε. Ζούμε σε χρόνια. Δεν έχω καιρό. Να ανοίξω την Αποκάλυψη. Πάρτε φωτιά, πάτε στα σπίτια σας, πάρτε τα βρωμόφυλλα. Ανοίξτε τις άκρες στο παιδιό σας και πάρετε ό,τι βρωμένο και ακάθαρτο και βάλετε φωτιά, μια άγια φωτιά, να κάψετε αυτά τα βρωμόχαρτα που υπάρχουν μέσα στα παιδιά σας. Και αν πάρετε στα χέρια σας την Αποκάλυψη του Χριστού, τα Ευαγγέλια, τα συναξάρια των Αγίων, ζούμε μέρες φρικτές. Από ώρα σε κόρα ο διάολος δεν τον αφήνει η Παναγιά. Δεν τον αφήνουν όχι οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι αρχιεπίσκοποι, γιατί κι εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Δεν τον αφήνουν τα μωρά που είναι μες στις κούνιες, τα απόλαυτα γελούδια. Δεν τον αφήνουν το διάολο να πατήσει τα κουμπιά του. Και αν πατήσει τα κουμπιά, αυτός ο οποίος ο πόλεμος δεν είναι πόλεμος, άστε, είναι ο Αρμαγεδόν της Αποκαλύψεως. Άμα τον αφήσει ο Θεός να πατήσει τα κουμπιά του Αρμαγεδόν, κάτω θα γίνει πύργη εισβαδιών, Σόδωμα και Γόμορα. Διότι όλοι μας, από μικρό με μεγάλο, εξεκλίναμε από τον Αδόν του Κυρίου, ευθύναμε από τον Θεό, ευθύναμε από τον δρομολογιό του ουρανίου μας Πέτρος, και οργή και κατάρα και πύργη ουρανού, θα πέσουμε το κεφαλά σιγών. Διότι και μισή και πόρνη και ψάρτε και θεοπέφτε και πουλήσαμε τα πάντα και μέσα γελών και όσκορ δεν έχω μέσα στην ψυχή μου. Με συγχωράτε αδελφοί μου γιατί ομιλώ αυτό το στένον, γιατί ομιλώ με τέτοια καρδιά, γιατί πλέον η ψυχή μας έχει αγαναστήσει για αυτή την ακολασία και διαφορά και θεοπαιξία που γίνεται και ακόμα μέσα στους ναούς και μέσα στην λατρεία του Θεού μας. Ω ύψιστε Θεέ, ω εσταυρωμένα λιτρωτά, είδα τα πράσινα των χειρών. Ας μεταμβήσουμε, ας πλάσουμε, ας πενθήσουμε, ας ζητήσουμε το Πνεύμα του Άγιον, να λατρεύουμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ναι, με σώσεις εις εορτής, διψώσαν μου την ψυχή, ευσεβίας κοτήσων αγάτα, ότι πάση σωτήρε βόησας, ο δίψων ερχέσω προς με και πεινέτω, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξασι. Στην κάπως μεγάλη αυτή ομιλία του στην Αγία Γλυκερία Γαλατσίου Αθηνών, ο ιεροκήρυξ έχει ως θέμα δύο γυναίκες. Ήταν Κυριακή της Σαμαρίτιδος,
15 Μαΐου του 1960 και τις μέρες εκείνες, στις 13 Μαΐου, ήταν και η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας και η εορτή του προσκυνηματικού αυτού ναού. Έτσι, στην αρχή ο λόγος είναι για την Αγία Γλυκερία και κατόπιν για τη Σαμαρίτιδα. Φωνάζουν, αγαπητοί, ευλαβείς προσκυνητέ του ιερού του προσκυνήματος, ας φωνάζουν, λέγω, οι άπιστοι, ας αφρίζει ο διάβολος και τα όργανα αυτού, ας λέγουν με όλη την δύναμή τους ότι η θρησκεία έφτασε ο καιρός να ξεριζωθεί από τις καρδιές των ανθρώπων. Η θρησκεία είναι κάτι το ωφέλιμο, το αναγκαίο, το πιο ωφέλιμο και το πιο αναγκαίο που υπάρχει στον κόσμο. Ότι είναι το νερό για το ψάρι, ότι είναι ο αέρας για το πουλί, ότι είναι η δροσιά και οι ακτίνες του ήλιου για το λουλούδι, ότι είναι το ψωμί για τον πεινασμένο, ότι είναι το νερό για το διψασμένο, ότι είναι το σωσίβιο για τον αβαγό, ότι είναι το φάρμακο για τον άρρωστο. Κάτι παραπάνω ακόμα από όλα αυτά είναι η θρησκεία. Αλλά ποια θρησκεία? Η θρησκεία η χριστιανική, η θρησκεία η ορθόδοξος. Αυτή είναι που συγκεντρώνει όλα αυτά τα ιδιότητα της σωτηρίας. Διότι η θρησκεία η δική μας δεν προέρχεται από τη γη. Δεν την έφτιασε άνθρωπος. Ιδρυτής της είναι αυτός ο Θεός. Αλλά θα μου πείτε, εμείς σήμερα ζούμε σε ένα αιώνα, αιώνα θετικό, αιώνα ρεαλιστικό, ένα αιώνα που ζητούμε αποδείξεις. Και χωρίς αποδείξεις δεν πιστεύουμε. Και ποιες αποδείξεις έχετε για να αποδείξετε ότι η θρησκεία η δική μας, η χριστιανική, η ορθόδοξος, είναι η αληθινή θρησκεία? Αποδείξεις είναι αμέτρητες. Από όλες αυτές τις αποδείξεις, ποια άραγε είναι η πιο μεγάλη? Η πιο μεγάλη απόδειξη ότι η θρησκεία μας είναι από τον ουρανό και καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορέσει ποτέ να την ξεριζώσει. Η πιο μεγάλη απόδειξη είναι ποιος? Ο ίδιος ο εαυτός. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξεις ιστορίες. Δεν είναι ανάγκη να δεις διάφορα παραδείγματα. Εάν θέλεις, εσύ ο ίδιος μπορεί να αισθανθείς μέσα εις τα βάθη της καρδιάς σου ότι η θρησκεία του Χριστού μας είναι η αληθινή θρησκεία του κόσμου. Πίστεψε με όλη σου την καρδιά στον Κύριο ημών σου Χριστό. Κλείσε, κλείσε. Άντρας, γυναίκα, μικρός, μεγάλος. Δεν είναι παραμύθι, είναι ζωή ολόκληρος. Κλείσε μέσα στην καρδιά σου τον Χριστό και θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Ο καθένας λοιπόν από εμάς μπορεί να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η θρησκεία μας είναι η αληθινή θρησκεία. Αλλά εκτός αυτής της ατομικής αποδείξεως, την οποία ο καθένας μας δύναται να αποκτήσει ζών και πολιτευόμενος κατά Χριστόν, εκτός λέγω αυτής της ατομικής αποδείξεως, υπάρχουν και άλλα αποδείξεις. Μία δε απόδειξη είναι ιστορική απόδειξη, είναι η δια Χριστού ανύψωσης της γυναικός. Τι ήτανε η γυναίκα προ Χριστού? Η γυναίκα εκτός από τον Χριστό, μακράν από τον Χριστό, η γυναίκα ήταν ένα σκεύος ειδονής. Ήταν ένα όργανο της αμαρτίας. Η γυναίκα ήταν ένα ον, θεωρείται ένα ον κατώτερον από όλα τα όντα από τους άνδρες. Θεωρείται ήτο στα χέρια του άνδρα προ Χριστού ένα κουρέλι. Αλλά το κουρέλι αυτό που μπορούσαν να το πατούν όλοι, το κουρέλι αυτό το πήρε ο Χριστός και το έκανε διαμάντι. Το κουρέλι αυτό το έκανε αστέρι του ουρανού. Και τέτοια δυο, όχι ένα, τέτοια πνευματικά αστέρια, δυο πνευματικά τέτοια αστέρια που ακτινοβολούν θεϊκόν φως μέσα στους αιώνας, είναι και οι δυο άγιες γυναίκες των οποίων την μνήμη εορτάζομαι κατά σήμερα στάφτας. Το ένα αστέρι το πνευματικό που φεγκοβολάει εδώ στο γαλάτσι και φεγκοβολάει πέρα εις τους ωκεανούς και εις τα θαλάσσια και εις τα βουνά και τα λαγκάδια,
που συγκεντρώνει την αγάπη και την εκτίμηση των ευλαβών χριστιανών, το ένα πνευματικό αστέρι, το αθάνατο, είναι η Αγία Γλυκερία. Το δε άλλο πνευματικό αστέρι είναι η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτης, της οποίας την εορτή εορτάζουμε σήμερα κατά την ημέρα ταύτην της Σαμαρίτιδος. Αδελφοί μου, δεν χρειάζεται ο χρόνος πολλής για να παρουσιάσω μπροστά σας τα δύο αυτά πνευματικά αστέρια. Αλλά όσο επιτρέπουν τα ολίγα λεπτά, ας ρίψουμε ένα βλέμμα στο ένα αστέρι που λέγεται Αγία Γλυκερία και κατόπιν να ρίψουμε ολίγα πάλι βλέμματα στο άλλο εκείνο φεγκοβολούν αστέρι που λέγεται Αγία Φωτεινή ή Σαμαρίτης. Τι ήταν η Γλυκερία? Μια ταπεινή κόρη του λαού. Μια κόρη που γεννήθηκε τον δεύτερον αιώνα. Μια κόρη που γεννήθηκε σε κάποια πόλη που ήταν χτισμένη επί της παραλίας του Αδριατικού πελάγους. Έζησε σε χρόνια ανώμαλα. Έζησε σε χρόνια διωγμάν. Έζησε χρόνια κατά την οποία και μόνο το όνομα του χριστιανού ήταν επικίνδυνο να τον αφαίρει της. Κι όμως αυτή με θάρρος παρουσιάστηκε. Και δεν κατησχύνεται να ονομάζει τον εαυτό της χριστιανή. Και πάνω στο μέτωπό της εχάραξε το σημείο του Σταυρού. Παρουσιάστηκε μπροστά στον γεμόνα. Ομολόγησε με θάρρος και παρησίαν το όνομα του Χριστού μας. Οδηγήθη εις τον ναό των ειδώλων για να προσφέρει θυμία μας εις τα είδωλα, αλλά εκεί μέσα εις τον ναό των ειδώλων που ήσαν τα αγάλματα, άλλα από ασίμι, άλλα από χρυσάφι, άλλα από μάρμαρα πολύτιμα, μέσα εις τον πολυτερέστατο ναό. Εκεί η Αγία Γλυκερία δεν εντελείασε, αλλά ενώ χιλιάδες φωνές της προέτρεπαν να ρίψει λιβάνι, να θυμιάσει τα αγάλματα των θεών, αυτή μόνον εγονάτισε, ύψωσε τα μάτια της των ουρανών και έκανε τι έκανε, το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ω Σταυρέ, τι δύναμη έχει στον κόσμο. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, εμείς πιστεύουμε. Έκανε με την πίστη ολόκληρον το σημείο του Σταυρού και αμέσως μικρός σεισμός εγκρέμισε όλα τα είδωλα, όλα τα αγάλματα από ασίμι, από χρυσάφι και έπεσαν κατά γης. Από την ώρα εκείνη, ιδωλολάτρε, ο γεμόν, εξεμάνει εναντίον του θαύματος το οποίο έκανε η Αγία Γλυκερία, εξεμάνει εναντίον της γυναικός αυτής, η οποία ξυφτέλησε μία και μόνο γυναίκα, ολόκληρο την πλάνη, εξεμάνει λέγω εναντίον της θαραλέας αυτής ομολογίας. Και από την ώρα εκείνη αρχίζει το μαρτύριο. Ποια γλώσσα θα περιγράψει τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση, την αυτοθυσία της γυναικός αυτής. Την άφησαν νηστικιά να σταμπουτρούμια τα σκοτεινά και ανήλια. Την εκκρέμασαν από τις τρίχες της κεφαλής της από οροφήν. Την έριψαν μέσα σε τίγωνα και μέσα σε φωτιές. Την υπέβαλαν εις μύρια μαρτύρια. Έως ότου η Αγία της ψυχή, σαν περιστέρι ολόλευκο. Μέσα εις το μαρτύριον που της υπέβαλαν, που την έριψαν μέσα εις τα άγρια θηρία. Μόλις τα άγρια θηρία πλησίασαν κοντά της με ένα απλό δείγμα, με μια απλή προσβολή των θηρίων, κατά θέλημα Θεού η ψυχή της επτερήγησε εις τους ουρανούς. Αλλά η Αγία Γλυκερία την ώρα του μαρτυρίου της έγινε μαγνήτης. Ψυχές σκυρές, ψυχές ατίδασες, ψυχές αιμοδόρες, ψυχές που ζούσαν μες στο έγκλημα και στην ατιμία επίστευσαν την ημέρα εκείνη στον Χριστό. Και αυτός ακόμα ο ίδιος, ο δεσμοφύλακας και η δήμη αυτής επίστευσαν εις τον Κύριο. Και έτσι αποβλέπουμε ότι μία Γλυκερία, μία γυναίκα κοντά στον Χριστό έγινε ηρωίδα, έγινε προσωπικό της, έγινε άγγελος που με τα λευκά της στερά προστάτευσε και σαγίνευσε τους ανθρώπους. Το ένα αστέρι είναι η Γλυκερία, το άλλο αστέρι είναι η Σαμαρίτης που εορτάζουμε σήμερα την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ποια ήταν η Σαμαρίτης? Η Σαμαρίτης και αυτή ήταν μια γυναίκα αμαρτωλός. Γυναίκα που ζούσε παράνομα. Γυναίκα που ντρεπότανε να βγει στους δρόμους και πλατείες. Γι' αυτό δεν πήγαινε ποτέ πρωί-πρωί στη Βρύση. Ούτε το βράδυ πήγαινε στη Βρύση. Που μαζευόνται όλες οι γυναίκες και συζητούν τα θέματα, τα οικιακά τους θέματα. Αλλά αυτή περίμενε το μεσημέρι που καμιά ψυχή δεν πήγαινε στο πηγάδι. Και τότε πλέον ολομόναχοι κάτω από τις καυτικές ακτίνες του ηλίου, ενώ όλες οι νοικοκυρές ήταν στα σπίτια,
αυτοί κατ' το μεσημέρι πλέον ολομόναχοι, ντροπιασμένοι, επήγαιναν στο πηγάδι να πάρει νερό για το σπίτι της. Μια γυναίκα αμαρτωλή, ένα κουρέλι βρωμερό και ακάθαρτο. Κι όμως για το κουρέλι αυτό το βρωμερό και ακάθαρτο, που δεν έλεγαν ούτε καλημέρα οι συμπατριώτες της, που δεν την άγγιζαν καθόλου, που την θεωρούσαν το πιο αμαρτωλό υποκείμενο μέσα στο χωριό, για αυτή την αμαρτωλό γυναίκα επέταξε από τα άστρα ο Υιός του Θεού, κατέβηκε εδώ στη γη, περπάτησε χιλιόμετρα, ήρθε στο χωριό της σαν τον κυνηγό που μέσα στο δάσος το άγριο κυνηγάει το θυραμά του, σαν το ψαρά που πάει στο ακρογιάλι και σταματάει απάνω στο βράχο και ρίπτει το αγκίστρι και περιμένει να πιάσει το ψάρι. Έτσι και ο Χριστός σαν το μεγάλο ψαρά έριψε το αγκίστρι του για να πιάσει αυτή την ψυχή την αμαρτωλό. Και με τέχνη, με μαεστρία παιδαγωγού μεγάλου, κατόρθωσε να λιεύσει κοντά του την γυναίκα αυτή την αμαρτωλή. Πώς, της είπε, δώσ' μου νερό να πιω. Ποιος ζητάει νερό? Ζητάει αυτός που μόνο το δαχτυλάκι του είμαθα αχάριστα όντα. Αχάριστα όντα. Πάμε το μεσημέρι στο σπίτι, πίνουμε το νερό, αλλά κανείς από εμάς την ώρα εκείνη που πίνει το νερό, το μυαλό του δευτερουγίζει στο Θεό που έκανε τα σύννεφα, τους ωκεανούς και τις θαλάσσες. Αλλά πρέπει και θα έρθει η μέρα, θα έρθει η μέρα που μέσα σε μια νύχτα, θυμηθείτε το, δεν είμαι προφήτης, ούτε Υιός προφήτου, αλλά ό,τι λέγουν οι προφήτες, ό,τι λέγει η Αποκάλυψης, θα έρθει η ώρα που μέσα σε μια νύχτα θα διάσουν οι πολιτείες. Και μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια και στα σπήλαια και στις ρεμάτιες θα ζητήσουν οι άνθρωποι. Και ένα ποτήρι νερό θα έχει ένα χρήσουν, μία λίρα ολόκληρο θα έχει. Ο Θεός που έφτιασε τους ωκεανούς, τα θαλάσσες, όλα τα νερά, τα πηγαία ύδατα, ο Θεός που κυβερνών την φύση, αυτός λοιπόν παρουσιάζεται τώρα και λέγει δίψω. Το δαχτυλάκι του να κουνήσει, τα ποτάμια ξηρανθήκανε. Τα νερά εξατμίστησαν, οι ωκεανοί εξυπανίστησαν. Κι όμως αυτός λέει διψώ, διψώ, θα το πει πάνω στο σταυρό διψώ, διψώ, τι διψά, διψά απλώς δίψαν σωματική, ασφαλώς και σωματική δίψαν διψά, αλλά προπαντός διψά τη σωτηρία ενός εκάστου εξημών. Δώσ' μου νερό να πιω. Και αυτή απορεί και λέγει, εσύ είσαι Ιουδαίος. Ιουδαίοι και Σαμαρείτε και βρίσκονται σε μεγάλη έφρα και διαμάχη. Πώς λοιπόν ζητείς από εμέ να σου δώσω νερό? Και λέγει ο Χριστός, εάν ήξερες ποιος είμαι, θα μου ζητούσες το αθάνατο νερό. Το αθάνατο νερό εσύ έχεις? Εάν έχεις εσύ το αθάνατο νερό, δώσ' μου να το πιω. Και λέγει ο Χριστός, με κάποια ευγένεια που τον διέκρινε, για να υποδείξει εις αυτήν ότι για να πει κανείς το αθάνατο νερό, πρέπει να έχει καθαρό το αγγείον της ψυχής του. Λέγει πλαγίος, φώναξε τον άνδρα σου. Κύριε, δεν έχω άνδρα. Καλώς είπες, δεν έχεις άνδρα. Πέντε άνδρας μέχρι τώρα έχεις και με αυτό που συζείς και αυτός δεν είναι κανονικός σου ανήρ. Σάστησε γυναίκα. Απόρρισε γυναίκα. Πού ήξερα αυτός ο ξένος που ερχόταν από μακρινές τις χώρες τα μυστικά του σπιτιού της, τα μυστικά του βίου της? Ταπεινώθηκε. Πέφτει μπροστά του. Του λέει, κύριε, φαίνεσαι σαν προφήτης. Σε παρακαλώ πολύ, λύσε μου ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να το λύσουν οι ραβίνοι και οι φαρισαίοι και οι εγγράμματοι του τόπου μας. Και το πρόβλημα αυτό είναι πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Κάτω εις τα Ρωσόνημα λένε οι Ιουδαίοι. Επάνω στο Γαριζίν λέμε εμείς. Ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος που να πάμε να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε στο Θεό? Και ο Χριστός απαντά. Δίνει μια απάντηση. Μια απάντηση που δεν υπάρχει ζυγαριά να τη ζυγίσει. Μια απάντηση που μόνο και αυτή η απάντηση φτάνει να αποδείξει ότι αυτός που είπε τα λόγια αυτά δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι Θεός. Δίνει μια απάντηση που είναι όλη η ουσία της πνευματικότητας της θρησκείας μας. Δίνει μια απάντηση που κάποιος είπε ότι κι αν στα άλλα άστρα, δεν ξέρουμε, κι αν ακόμη στα άλλα άστρα υπάρχουν άνθρωποι, δεν μπορούν να έχουν άλλη θρησκεία από τη θρησκεία που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Τι είπε? Μη πλανάστε ούτε στο Αλφα βουνό, ούτε στο Δίφτερο βουνό, ούτε στις Ραματιές, ούτε ποτέ ποτανά. Μη πλανάστε. Πνεύμα ο Θεός
και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή. Τι σημασία έχουν τα λόγια αυτά? Δεν χρειάζεται ώρα ολόκληρος να αναλύσουμε το βάθος και το πλάτος των ρημάτων αυτού του Ναζωραίου, του Χριστού μας. Το νόημά του δεν είναι ότι με τα λόγια αυτά ο Χριστός καταργεί τους ναούς, διότι είναι εκκλησίες ευλογεί των Θεών, αλλά με τα λόγια αυτά ο Χριστός θέλει να πει κάτι το σπουδαίο, ότι εκτός από τον νόν αυτόν που ερχόμεθα τα σκυριακά και εορτάζομαι, ο κάθε άνθρωπος υπάρχει εκτός αυτού του ναού και κάποιος άλλος ναός. Ναός που δεν μπορεί να τον κρυμνήσει κανένας άπιστος. Όλοι οι ναοί, έρχεται ώρα. Έρχεται η ώρα του Αρμαγεδόνος. Έρχεται η ώρα του Αντιχρίστου. Κάπου λέγει εκεί η Αποκάλυψη ότι θα κρεμνιστούν όλοι οι ναοί. Αλλά μπορούν αυτοί να κρεμνιστούν όλους τους ναούς. Ένα ναό δεν κρεμνίζουνε. Ποιος είναι ο ναός? Ναός που είναι πολύ κοντά μας. Ο ωραιότερος ναός. Δεν είναι ο ναός της Αγίας Σοφιάς. Δεν είναι ο ναός της Μητροπόλεως. Δεν είναι ο ναός του Αγίου Πέτρου. Δεν είναι ο ναός του Αγίου Παύλου. Ωραιότερος ναός. Δεν είναι ο ναός της Παναγιάς της Τίνου. Κοντά μας είναι, αδέρφια. Ω Χριστέ, τι ύψος Σενιόν. Η καλύτερα εκκλησιά στον κόσμο ποια είναι? Ποια είναι η καλύτερα εκκλησιά στον κόσμο? Είναι η καρδιά μας. Ποια καρδιά μας? Η καθαρά καρδιά μας. Δώσ' μου καρδιά. Καρδιά που να αγαπάει τον Θεό. Καρδιά που να αγαπάει τον πλησίον του. Καρδιά αγνή. Καρδιά μεγάλη. Καρδιά με αποφάσεις ηρωικάς. Με ύψη μεγάλα. Δώσ' μου μια τέτοια καρδιά. Και μια τέτοια καρδιά είναι ωραίτερος ναός. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Τ' άκουσε τα λόγια αυτά και αμέσως λέγει: Κύριε, μεγάλα λόγια μου λες, μα κάτι τέτοια λόγια περιμένουμε να μας τα πει κάποιος, ο Μεσσίας που λαχταρούνε γενναίες γενναιών. Οι γενναίοι γενναιών περάσανε πάνω από τη φλούδα. Οι Ιουδαίοι, Σαμαρίτες, Ασσύριοι, Βαβυλώνοι, Έλληνες, όλοι περιμένουν το Μεσσία του κόσμου, γενναίες γενναιών. Και όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα λύσει αυτά όλα τα προβλήματα. Και ο Χριστός λέγει: Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Συ είσαι ο Μεσσίας. Πέφτει, προσκυνάει τα πόδια τα Άγια. Και από την ώρα εκείνη αφήνει τη στάμνα της φτερά στα πόδια. Πάει στο χωριό. Ελάτε. Ελάτε να δείτε ένα που μου είπε τα μυστικά του κόσμου. Τα μυστικά της ζωής μου. Και τρέχουν και μένουν κοντά στο Χριστό. Δύο μέρες. Και ύστερα από δύο μέρες που μείναν κοντά στο Χριστό λέγουν: Δεν πιστεύουμε πια στο Χριστό γιατί μας το πεσί. Αλλά γιατί εμείς ήδη βλέπουμε ότι όντως είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Αδελφοί μου, τελείωσε. Πριν τελειώσω, δύο λέξεις. Είδαμε σήμερα τα δύο αυτά αστέρια. Το ένα αστέρι είναι η Αγία Γλυκερία. Το άλλο αστέρι είναι η Αγία Φωτεινή. Σκοτεινή ήτανε, φως έγινε. Γιατί από την ημέρα εκείνη δεν έμεινε πια στο χωριό της. Έγινε πλέον Απόστολος. Έγινε Ευαγγελίστρια. Με τα παιδιά της πέρασε βουνά και λαγκάδια. Και πού έφτασε? Εδώ πρέπει να κλάψουμε. Πού έφτασε? Εδώ πρέπει να κλάψουμε. Πού έφτασε? Αχ, τι χάσαμε. Αχ, τι χάσαμε. Τι χάσαμε. Πού έφτασε? Στη Σμύρνη την ολόκληρη. Έφτασε εκεί. Εκήρυξε εκεί. Εμαρτύρησε πέρα από εκεί ακόμα. Και μας στη Σμύρνη ωραιότερος ναός ήταν της Αγίας Φωτεινής. Αγίας Σαμαρίτιδος και μας στον ναό αυτόν της Αγίας Φωτεινής. Για τελευταία φορά εκήρυξε εκείνος ο μεγάλος ιεράρχης. Αυτός λοιπόν μέσα στο ναό της Αγίας Φωτεινής εκήρυξε ο Χρυσόστομος ο Σμύρνης. Στο ναό της Αγίας Φωτεινής που εορτάζομαι σήμερα, αγαπητοί μου. Αυτός λοιπόν είναι ο βίος, αυτός είναι το θαύμα που έκανε η Αγία Φωτεινή. Που κατόπι εσκόρπισε στα διάφορα μέρη και κοντά της μαζευτήκανε κόσμος πολλής. Αδελφοί μου, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Μεγάλο συμπέρασμα. Η Γλυκερία τράβηξε κοντά της τόσους και τόσους. Η Αγία Φωτεινή ολόκληρο το χωριό της το Σιράχ, ολόκληρο το χωριό το έκανε δικό της. Το έκανε στο Χριστό. Συμπέρασμα. Κάθε γυναίκα. Η γυναίκα έχει τεράστια δύναμη. Μην μου μιλάς για άλλη δύναμη. Πιο μεγάλη δύναμη από τη γυναίκα δεν υπάρχει. Η γυναίκα παίρνει τον άνδρα και τον πετάει επάνω στα άστρα του ουρανού. Η γυναίκα παίρνει τον άνδρα και τον ρίπτει κάτω στην άβυσσο.
Η γυναίκα είναι άγγελος πρωτοστάτης που με τα λευκά της στερά σκορπάει στον κόσμο τα μοίρα της αγάπης. Και η γυναίκα πάλι είναι ο διάβολος ο οποίος ρίπτει κάτω εις την άβυσσο τον άνθρωπο. Κάθε γυναίκα να γίνει γλυκερία. Κάθε γυναίκα να γίνει Σαμαρίτης και φωτεινή. Εδώ στο Γαλάτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 30 χρόνια, 40 χρόνια να πατήσουν στην εκκλησία. Υπάρχουν ζεύγοι παράνομα που ζουν παρανόμως. Υπάρχουν άθεοι και άπιστοι. Υπάρχουν ψυχές μακρά από τον Χριστό. Ποιος θα το τραβήξει, κοπιάζει εδώ. Ο καλός σας προϊστάμενος αρχιμανδρίτης, Χρυσόστομος, κοπιάζει η εκκλησία. Αλλά όσο και να κοπιάσει, εσείς, ο λαός, οι γυναίκες, οι άντρες, προσπαθήστε να φέρουμε κοντά στην εκκλησία του Χριστού αυτούς που έφυγαν μακρά. Κάθε γυναίκα να γίνει ένα Απόστολος. Κάθε άνθρωπος να γίνει ένας μικρός ήλιος. Και όλοι μας να τραβήξουμε κοντά στο Χριστό τους ανθρώπους. Να γίνει πάλι η πατρίδα μας μια χώρα χριστιανική. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας. Τα βράχια αυτά, τα ιερά μας βράχια. Αδελφοί μου, προσέξατε. Ευρισκόμεθα σε μια κατάσταση φοβερά. Το ρολόι του κόσμου πέρασε τώρα. Προχώρησε η ώρα. Δεν είναι ούτε 6, ούτε 7, ούτε 8, ούτε 10, ούτε 11. Ξέρετε τι είναι. Έφτασε το ρολόι του κόσμου. Δεν λέγω τι ώρα έχετε τα ρολόγια σας. Το ρολόι του κόσμου. Έφτασε η ώρα. 12 παρά 5 είναι. Αν στα 5 αυτά λεπτά ο κόσμος μετανοήσει, επιστρέψουμε προς τον Χριστό, τότε χαρά και αγαλίαση. Εάν όμως εξακολουθήσουμε να οργιάζουμε, να εμπέζουμε, να βλαστημούμε, να πράττουμε τα όρια των οργίων και δεν υπάρχει πλέον δάκρυ, τότε αδελφοί μου, ανοίξτε την Αποκάλυψη. Ανοίξτε την Αποκάλυψη. Τότε πλέον γύσμα διά, τα νερά, τα ποτάμια, τα πάντα θα είναι μια όδησος και πάνω στην άβυσσον θα είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος. Πτώμα ελεηνό και τρισάφλιον. Αλλά όσο έχουμε καιρό, ας μετανοήσουμε. Δια πρεσβειών της Αγίας Νικερίας και Αγίας Φωτεινής, ας επιστρέψουμε στον Κύριο εις τον Χριστό, ον παιδε συμνείτε και περιψούτε εις πάντα στους αιώνας. Αμήν. Ανάδες επί την πήγην επέστη η πήγη των θαυμάτων εν τη εκδιώδα της Εύας ζωγρίσε πάρχον η γαρέβα εν τάχτη εξελίσσε. Yeah.